αρχικά έχουμε ενημερωθεί από την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την έρευνα. Τη συντονίζει η ασφάλεια Καβάλας. Έχουμε ψάξει, έχουμε κάνει έρευνα αρχικά με τη χρήση drone. Ναι. Μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια στο βουνό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε άλλες δύο πτήσεις λογικά προς τα Αμισιανά και προς τα Χιτά, προς τα... από τη μεριά που είναι ουσιαστικά το προφίλ Ελευθερούπουλας, όσο καταλάβετε. Αυτό, συνεχίζονται οι έρευνες. Τώρα... το στίγμα του εμφανίστηκε στο κινητό του στις 3 τα ξημερώματα, έτσι, και μετά τίποτα. Το στίγμα του εμφανίστηκε στις 3 τα ξημερώματα, αλλά το στίγμα που εμφανίζεται δεν είναι εκεί ακριβώς όπου είναι αυτός. Γιατί βγαίνει, δηλαδή... βγαίνει κατά προσέγγιση. Για να βγει ακριβώς το στίγμα θα πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες διαδικασίες. Ουσιαστικά να γίνει μια τριγωνομέτρηση του σήματος από 3 διαφορετικές κεραίες και έτσι βρίσκεται το δικό του στίγμα. Από τις κεραίες που η ανακοίνωση που έχει βγει και έχει δημοσιευτεί που λέει στα 5 με 10 χιλιόμετρα σε ακτίνα, είναι κατά προσέγγιση.